φίλες, καλησπέρα σας. Είμαστε πάλι μαζί σας με μια ομολογία. Έχουμε έρθει στο σπίτι του αδερφού μας του Γιώργου και της Ντίνας Χλιοπάνου στη Θεσσαλονίκη. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας προσκάλεσαν οι αδελφοί για να κάνουν και αυτή την ομολογία τους, να δώσουν και αυτή τη μαρτυρία τους, πώς γνώρισαν τον Ιησού Χριστό, πώς τους επισκέφθηκε και αυτούς ο ζωντανός και αληθινός Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δέχτηκαν σήμερα στο σπίτι τους, μας φιλοξενούν και θέλουμε να τους ακούσουμε. Καλησπέρα αδελφέ Γιώργο. Καλησπέρα αδελφή Ντίνα. Καλησπέρα αδελφέ Παναγιώτη. Και θα χαρούμε πάρα πολύ αδελφέ Γιώργο να ακούσουμε την ομολογία σας, να μας πείτε έτσι πώς ο Κύριος σας βρήκε, πού βρισκόσασταν, πώς ξεκινήσατε με τον Χριστό και εσείς αδελφή Ντίνα στη συνέχεια. Για τους ακροατές μας να ακούσουν έτσι αυτή την ωραία ομολογία που ξέρουμε ότι έχετε. Θέλουμε να ξεκινήσετε, αδερφέ Γιώργο, εσείς, με τα παιδικά σας χρόνια, πώς ξεκινήσατε και πώς έτσι ήρθε η ώρα που σας επισκέφθηκε ο Κύριος μας. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο που έστειλε και σε μένα την πρόσκλησή του για να τον γνωρίσω. Βέβαια, ο Κύριος μας προορίζει, μας προγνωρίζει και μας προσκαλεί. Και γι' αυτό είμαι και εγώ πάρα πολύ ευγνώμων απέναντί του που κάποια στιγμή εκεί που αυτός ξέρει καθώς λέει και ο Λόγος του Θεού καιρός παντή πράγματι μου έδωσε την ευκαιρία να τον γνωρίσω. Βέβαια εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό της Κασάνδρας το 1945 στη Χαλκιδική. Ήμασταν μια πολυμελής οικογένεια, 5 αδέρφια ήμασταν μέσα στο σπίτι, 2 γονείς και 2 παππούδες. Μέναμε όλοι μαζί εκεί με αγάπη και ομόνοια και οπωσδήποτε ήταν ένα βαρύ σπίτι και τα χρόνια εκείνα μετά από την κατοχή δύσκολα χρόνια. Αν σκεφτείτε ότι 3 μηνών αφότου γεννήθηκα ήδη μου είχαν στα χωράφια κοντά σαν μωρό. Είμαι ο μικρότερος της οικογένειας από τα 5 αδέρφια και με είχαν στις δουλειές κοντά, μωρό. Εκεί φτιάχνανε κάποιες κούνιες, κάποια αυτοσχέδια εκεί, κρεβατάκια και μας είχαν κοντά. Περάσαμε βέβαια δύσκολα χρόνια με την έννοια ότι ήμασταν ένα βαρύ σπιτικό, δηλαδή είχαμε πάρα πολλές δουλειές στο σπίτι, αγροτικές, κτηνοτροφικές και παράλληλα επειδή εκεί κάτω καλλιεργούμε και ελιές, είχαμε και ελαιοτριβείο στο χωριό. Φανταστείτε δηλαδή, ο κάθε ένας είχε γίνει κατανομή εργασίας και μελίσια. Οι παππούδες ασχολούνταν με τα μελίσια, ήταν ο πρώτος μελισσάς εκεί στην περιοχή. Ο πατέρας μου κυρίως με τις αγροτικές και με το ελαιοτριβείο. Ο μεγάλος αδερφός μου ασχολούνταν με την κτηνοτροφή και εμείς οι υπόλοιποι όλοι στα χωράφια σαν οικογένεια. Η οικογένειά σας ήταν ενωμένη, ας πούμε. Ναι, ήμασταν ενωμένοι όλοι, ο καταμερισμός της εργασίας απόλυτα. Γιατί έπρεπε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του σπιτιού. Και έτσι από μικρός μέχρι που τελείωσα και το γυμνάσιο ήμουνα στο χωριό. Παρά τα αυτά δηλαδή, επειδή είδα τις δυσκολίες, εγώ και ένας ακόμη μεγαλύτερος αδερφός μου βάλαμε τα δυνατά μας να σπουδάσουμε για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε. Γιατί συμμετείχαμε σε όλες τις δουλειές. Εκείνα τα χρόνια γινόταν όλα χειρονακτικά. Σπέρνανε με το άρωτρο, θερίζαμε με τα δρεπάνια, αλωνίζαμε σταλόνια, όλα αυτά τα ζήσαμε και τα δουλέψαμε. Συμμετείχαμε, δεν γινόταν διαφορετικά. Και το δε γυμνάσιο ήταν 7 χιλιόμετρα από το χωριό μας. Πηγαίναμε με τα πόδια. Πηγαίναμε αυθημερών 7 χιλιόμετρα και γυρίζαμε 7 χιλιόμετρα μετά που σχολούσαμε, δηλαδή 14 χιλιόμετρα ημερησίως επί 6 χρόνια. Κάναμε περίπου μία ώρα για να πάμε, το περπατήσουμε. Ναι. Εγώ βέβαια είχαμε και ένα ποδήλατο, οπότε
το χρησιμοποιούσα. Στο μισό δρόμο με πήγαινε, γιατί ήταν ανηφοριές κατηφοριές, στο άλλο μισό το πήγαινα εγώ. Έτσι λοιπόν, εκεί τελείωσα το γυμνάσιο 6 χρόνια και ευδόκησε ο Θεός μετά να μπω το 63, τελείωσα το γυμνάσιο, το 64 να μπω μετά στο πανεπιστήμιο, να τελειώσω τα νοτά τη βιομηχανική. Γράφτηκε και στη νομική στη συνέχεια. Βέβαια έφτασα μέχρι το πτυχίο και εκεί θα το πούμε στη συνέχεια, σταμάτησα, δηλαδή δεν το πήρα γιατί δεν μου χρειαζόταν στην ουσία. Βέβαια η οικογένειά μου ήταν θεοσεβής μέσα στην Ορθοδοξία. Ο παππούς μου ήταν ψάλτης, ο πατέρας μου εκεί βοηθούσε εκεί στους ναούς και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν ήμασταν μια οικογένεια θεοσεβής, οι οποίοι κάθε Κυριακή εκκλησιαζόμασταν απαραίτητος και έτσι είχα μπει στα πράγματα του Θεού, αλλά ενσυνείδητα μεγαλώνοντας καταλάβαινα ότι χρειαζόμαστε τη συμπαράσταση και τη χάρη του Θεού, τη βοήθεια του Θεού σαν άνθρωποι, ώστε να μπορούμε να αντέχουμε στη ζωή, σε όλα αυτά, στις δοκιμασίες, σε όλες αυτές τις ανάγκες. Και πάρα πολλές φορές επικαλούμουν και σαν παιδί, όταν βρισκόμουν στο βουνό, 5 χρονών, ας πούμε, με στέλνανε και κοιμόμουν στο βουνό για να βοηθήσω στην οικογένεια. Και τότε χρησιμοποιούσαν στα σχολεία τις καμπάνες για να ακούνε τα παιδιά να μαζεύονται. Εμένα με χτυπούσε η καμπάνα στο δρόμο και αγωνιούσα να προφθάσω πριν κλείσει η πόρτα του σχολείου, μην αναγκαστώ να πάω μετά να χτυπάω και ο δάσκαλος να με κάνει παρατήρηση γιατί άργησες και τα λοιπά. Δηλαδή μέσα σε αυτή την αγωνία πάντοτε επικαλούμενα το Θεό, Θεέ μου βοήθησέ με σαν παιδί, και πραγματικά έβλεπα ότι ο Θεός με βοηθούσε. Τώρα 2,5 ώρες να πηγαίνεις με το ζώο μέσα σε ένα βουνό, μέσα σε ένα δάσος, όλα αυτά δημιουργούσαν και τρόμο και φοβίες σε ένα παιδί 5 χρονών, 6 χρονών. Είχατε, αδερφέ, γύρω κάποια εμπειρία έτσι με το Θεό όταν είσαστε μικρό σε κάποια τέτοια περίπτωση? Ναι, είχα εμπειρία, διότι 2 φορές κινδύνευσα, τη μία να σκοτωθώ. Δηλαδή είχαμε τα ζώα με τον αδερφό μου και τα πηγαίναμε σε ένα μέρος που εγώ δεν το γνώριζα για πρώτη φορά. Και έτσι σαν παιδί, ήμουνα 6 χρονών, έτρεχα εγώ και τραγουδούσα έτσι. Πάνω στο ζώο, ας πούμε. Όχι, όχι, ήμουνα πεζός. Έτσι μέσα στο δάσο, μέσα στο βουνό. Και έτρεχα έτσι σαν παιδί, ας πούμε, ξέφρενα. Χωρίς να ξέρω ότι δίπλα στο μονοπάτι ήταν ένας βράχος περίπου 50 μέτρα απότομος, κοφτός κάτω, γκρεμός. Και ευτυχώς με αντιλήφθηκε ο μεγάλος μου αδερφός και έβαλε τη φωνή μου, λέει, σταμάτα από κάτω, γκρεμός. Και μόλις πρόφθασα και πιάστηκα από έναν θάμνο, τα πόδια μου σχεδόν κρεμαστήκανε στον γκρεμό και ήρθε ο αδερφός μου μετά και με τράβηξε. Δηλαδή αν έπεφτα από εκεί σίγουρα ή θα σκοτωνόμουν ή θα πάθαινα μεγάλες κακώσεις, ναι. Και μια άλλη φορά είχα πέσει από το σπίτι μας που ήταν διόροφο, δεν ήταν τακτοποιημένο και είχε ένα κενό μπροστά στην πόρτα και έτρεχα εγώ να βγω στο μπαλκόνι και αυτομάτως ερυπή φεύγω τώρα και εκείνη την ώρα φώναξα Θεέ μου και πρόφθασα και κρατήθηκα από τα καδρόνια με τα 2 μου χέρια και έμεινα κρεμασμένος και από κάτω είχε διάφορα εργαλεία, αιχμηρά και τα λοιπά και ήρθε η αδερφή μου και με τράβηξε από τα χέρια. Αυτό το θεώρησα ότι ήταν χέρι Θεού που με διαφύλαξε. Άλλες φορές έχω πέσει από το άλογο πάρα πολλές φορές, από δέντρα πάρα πολλές φορές έχω πέσει και σαν παιδί τότε, γιατί ανεβαίναμε να μαζέψουμε, ξέρω, στις καρυδιές που είναι πάρα πολύ ψηλές. Και με διαφύλαξε ο Κύριος και τον ευχαριστώ και από το ποδήλατο πάρα πολλές φορές, από μηχανάκια και τέτοια. Και είδα δηλαδή το χέρι του Θεού και επικαλούμουνα, δηλαδή το Θεό σε δύσκολες στιγμές, έλεγα Θεέ μου. Άσχετα μετά αν
τον έβριζα ή ξέρω εγώ, έλεγα κάποιες κουβέντες οι οποίες ήταν ασεβείς προς το Θεό. Έτσι λοιπόν έβλεπα πράγματι από μικρός το χέρι του Θεού. Βέβαια Χωρίς να γνωρίζετε ναι, οι όμως. γονείς μου με προορίζαν να με στείλουν σε ένα εκκλησιαστικό σχολείο για παπαδάσκαλο εδώ που έχουμε την Αγία Αναστασία. Εγώ βέβαια αντέδρασα πολύ έντονα, λέω θα με στείλετε στο κανονικό γυμνάσιο όπως οι άλλοι συμμαθητές μου και έχει ο Θεός. Δεν είμαι έτοιμος τώρα να μπω σε ένα τέτοιο σχολείο και κατευθυνόμενος να βγω ως επάγγελμα, ας πούμε, παπαδάσκαλος, έτσι το λέγανε. Και έτσι σεβάστηκε ο πατέρας μου και η μητέρα μου, λέει μην το πιέζετε το παιδί, και έτσι πήγα στο κανονικό γυμνάσιο τότε, το εξατάξιο που υπήρχε το 57 μπήκα, πρώτη τάξη γυμνασίου, και το 63 τελείωσα. Έτσι λοιπόν τελειώνοντας μετά από εκεί το γυμνάσιο και περνώντας το πανεπιστήμιο έφυγε από το χωριό, ήρθα στη Θεσσαλονίκη, τελείωσα κανονικά το πανεπιστήμιο και με καλή σειρά, έτσι, γιατί διάβαζα γνωρίζοντας το τι τραβούσαμε στο χωριό και τι περνούσε η οικογένειά μου, οι υπόλοιποι αδερφές μου που δουλεύανε πλέον μετά για μας, για να μας στέλνουν τα απαραίτητα. Οπότε έμεινα, ας πούμε, στη μελέτη και στην αφοσίωση ώστε να τελειώσω έγκαιρα, να μην καθυστερήσω, δηλαδή να μην επιβαρύνω την οικογένειά μου, και με τη βοήθεια του Θεού τελείωσα κανονικά. Αμέσως μετά στρατεύτηκα, είχα πάρει αναβολή, ήμουν στην αεροπορία. Επέτρεψε ο Θεός τότε να μπω στη σχολή αξιωματικών και στο στρατό. Είχα εμπειρίες, διάφορες εμπειρίες, δηλαδή μέσα στην αμαρτία. Γιατί υπηρέτησα σχεδόν όλο το διάστημα, τότε υπηρετούσαμε 28 μήνες, στη Λάρισα, και ήταν μια πόλη με πολύ στρατό, με πτέρυγα μάχης στην αεροπορία, με την πρώτη στρατιά στο στρατό Ξηράς, πολλής κόσμος και πάρα πολύ αμαρτία. Οπότε και εμείς μπλεχτήκαμε στα γρανάζια αυτά, σαν νέοι και σαν στρατεύσιμοι, και εκεί ακριβώς τελειώνοντας το 71, έστρεψα τα μάτια μου στο Θεό και του ζήτησα, λέω Κύριε, τώρα εγώ αποστρατεύομαι, τώρα έχω τελειώσει τις υποχρεώσεις μου, είχα δώσει εξετάσεις στο δημόσιο και είχα περάσει το Υπουργείο Οικονομικών, θέλω Κύριε εσύ να μου δώσεις μία σύζυγο, διότι από ό,τι είδα μέσα σε αυτόν τον κόσμο της αμαρτίας δεν υπάρχει σιγουριά ώστε να κάνεις μία οικογένεια σωστή, ηθική, μία οικογένεια για σπιτικό. Και πιστεύω ότι ακούστηκε αυτή η προσευχή μου. Ήμουν μέχρι τότε μέσα στο δόγμα της Ορθοδοξίας. Άσχετα όμως, εγώ έβλεπα στο πρόσωπο του Θεού. Δηλαδή δεν δαινόμουν με πρόσωπο και με καταστάσεις. Ίσως ήταν μια έτσι χάρη Θεού, μια οδηγία Θεού. Μ' άρεσε να ακούω το Λόγο του Θεού, έτσι να έπρεπε κάθε Κυριακή, μου έλειπε να βρίσκομαι στο ναό, να παρακολουθώ την λειτουργία, να ακούω το Ευαγγέλιο, να ακούω το Λόγο του Θεού. Και έτσι με αυτή μπορώ να πω την πίστη προς το Θεό, είχε συμβεί κάτι στο γυμνάσιο όταν ήμουν τετάρτη γυμνασίου. Ο αδερφός μου που σπούδαζε τότε στη νομική διάβαζε την εφημερίδα Εμπρός, και σε αυτή την εφημερίδα δημοσίευε ένας κήρυκας της Ευαγγελικής Εκκλησίας ονόματι Ζωδιάτης, ήταν εβδομαδιαία εφημερίδα, το κήρυγμα της Κυριακής. Και εγώ έτρεχα, μόλις έπαιρνε ο αδερφός μου την εφημερίδα, να διαβάσω το κήρυγμα. Εκεί βέβαια κάτω έγραφε όποιος θέλει μπορεί να αλληλογραφήσει μαζί μας και να του στείλουμε δωρεάν μια Καινή Διαθήκη.
Εγώ δεν έχασα ευκαιρία, ήθελα έτσι το δικό μου Ευαγγέλιο να το αποκτήσω. Και έπιασα και έκανα μια επιστολή. Αλλά βέβαια δεν έβαλα τη διεύθυνση μόνο του χωριού μου. Ανέφερα μέσα ότι είμαι μαθητής τετάρτης τάξης του γυμνασίου Κασανδρίας. Και μου τη στείλανε στο Στο γυμνάσιο. γυμνάσιο την επιστολή που περιείχε μέσα μια Καινή Διαθήκη, Φυλάδιο. ένα φυλάδιο και ένα άλλο βιβλιαράκι με προσευχές και ύμνους. Κατά συγκυρία ο γυμνασιάρχης ήταν θεολόγος και μόλις είδε αυτή την επιστολή με κάλεσε στο γραφείο. Τότε εμείς τρέμαμε, ας πούμε, Μπροστά στο τέτοιες, γυμνασιάρχη. ναι, τέτοιες συναντήσεις, διότι ήμασταν εχθρό και καρμένοι. Τότε φορούσαμε πηλίκιο, στην πρώτη μηχανή κόβαμε τα μαλλιά μας. Και βέβαια πήγα εκεί με σεβασμό και με φόβο, ανοίγει μπροστά μου την επιστολή, διαβάζει, ξεφυλίζει την Καινή Διαθήκη, μου λέει αυτό κρατσέ το. Ναι. Βλέπει μετά τις προσευχές στο βιβλιαράκι, το ξεφυλίζει, μου λέει αυτό κρατσέ το. Μετά στην επιστολή άρχισε να διαβάζει γρήγορα, είδε μέσα ότι με καλούσαν αν ήθελα να με σπουδάσουν στο εξωτερικό, στη θεολογική σχολή κτλ. Άρχισαν τέτοια. Ναι, μου την έσχισε εκεί μπροστά μου και μου λέει: Αν ξαναλληλογραφήσεις, θα σε αποβάλω από το γυμνάσιο. Λέω: Κύριε Γυμνασιάρχα, εγώ αυτό που ήθελα ήταν να αποκτήσω την Καινή Διαθήκη, την οποία και προσφέραν δωρεάν. Και ευχαριστώ πολύ, λέω: Αυτό ήθελα. Και αυτή την Καινή Διαθήκη την είχα και την έχω ακόμη, δηλαδή την είχα στο Στο στρατό, την στρατό. είχα μαζί μου. Την διάβαζα στην αρχή πολύ έτσι επισταμένα, μετά άρχισα να αραιώνω σιγά σιγά, την άνοιγα και διάβαζα ένα εδάφιο, δύο και την είχα Σε ακόμη μετάφραση θα και, ήταν βέβαια. ναι, ήταν, και από ό,τι μετά διαπίστωσα, γιατί το αναφέρω αυτό, διότι όταν με μίλησαν για την χάρη του Θεού και για την αληθινή πίστη του Κυρίου μας, χρησιμοποίησα αυτή την Καινή Διαθήκη σαν μέτρο για να δω με αυτόν που με ευαγγέλισε στη συνέχεια για να γνωρίσω τον Χριστό, αν αυτό το Ευαγγέλιο που κρατούσε αυτός ήταν ίδιο με Τέργεζε το δικό μου. με το δικό σου. Ναι, δόξα τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, Το διαβάζει, τη διαβάζει την Καινή Διαθήκη στο ναι, τη στρατό, τη διαβάζει. διάβαζα γιατί μπροστά στο πρώτο φύλλο είχα βάλει το όνομά μου, είχα προσθέσει με μία υπόσχεση που είχαν ότι αν υπόσχεσαι ότι θα μελετάς το Ευαγγέλιο, το Λόγο αυτό του Θεού, γράψε το όνομά σου. Και εγώ βάζοντας το όνομά μου ένιωθα μία υποχρέωση πλέον απέναντι στο Θεό και ένα φόβο και ένα σεβασμό ότι αν το αθετήσω θα είχα να κάνω με το Θεό, δηλαδή θα ήμουν ένοχος και θα είχα να κάνω με το Θεό. Και έτσι στην αρχή κατά ανάγκη, μετά με άρεσε να διαβάζω γιατί έβλεπα ότι με ηρεμούσε, ότι με ευχαριστούσε, ας πούμε. Αυτό άρχισα να διαβάζω από μόνος μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, φτάνοντας στην προσευχή εκείνη που έκανα στο Θεό ότι εγώ τώρα βλέπω ότι είμαι σε ηλικία ότι πρέπει να βρω μία σύζυγο. Λέω: Θεέ μου, βοήθησέ με να βρω μία σύζυγο από σένα για να κάνω οικογένεια. Και πραγματικά εκείνο το διάστημα, όταν είχα απολυθεί από το στρατό, βρήκα αμέσως δουλειά τότε σε μία ασφαλιστική εταιρεία στο λογιστήριο με τη βοήθεια ενός καθηγητού μου και εκείνο το διάστημα που θα πήγαινα, θα κατέβαινα στην Αθήνα για σεμινάρια στη δουλειά, γνώρισα τη μέλουσα σύζυγό μου. Στη Θεσσαλονίκη Στην πλέον σε αυτό το. Θεσσαλονίκη, ναι. Εκεί μίλησα κατευθείαν δηλαδή, ξεκάθαρα, ότι εγώ είμαι, ας πούμε, την καταγωγή μου, ότι έχω τελειώσει, ότι ήδη έχω βρει δουλειά, ας πούμε, και θέλω, ας πούμε, να γνωριστούμε για να Πώς γνωριστήκατε με αποφα... την αληθινή Καθίσαμε σε πίστη. ένα τραπεζάκι, εκεί σε ένα πρακτορείο, που συμπτωματικά
ήμασταν από το ίδιο μέρος χωρίς να γνωριζόμαστε, Από την ναι, Κασάνδρα και από αυτά. την Κασάνδρα, και εκεί συζητήσαμε, συνταξιδέψαμε και μαζί και αποφασίσαμε έτσι να γνωριστούμε, Τυχαία ναι, να συναντηθήκατε. γνωριστούμε και να αποφασίσουμε για τη ζωή μας την μελλοντική σαν σύζυγη. Ναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πράγματι τότε βέβαια σύζυγός μου ήταν στο τελευταίο έτος της σχολής Μεών εδώ στη Θεσσαλονίκη και πράγματι συναντηθήκαμε, δώσαμε λόγο μεταξύ μας, υπόσχεση, με απότερο σκοπό μέσα στο έτος να το κάνουμε γνωστό στους γονείς μας και να προχωρήσουμε σε επίσημα αραβώνα. Παίρνατε δηλαδή τις αποφάσεις από μόνος σας με τη βοήθεια του Θεού. Δεν Ναι, είχατε ναι. έτσι πρώτα να το συζητήσετε με τους γονείς σας, με τους... Ναι, Είχατε κάτι με μια κατεύθυνση, ναι. οδήγησε και το πήρα ότι ήταν από το Θεό. Δηλαδή μόλις είδα, ας πούμε, ότι ήταν ένα σεμνό κορίτσι, μια κοπέλα, ας Το πούμε, αποζητάγατε. ναι, σεμνή έτσι, χωρίς εξαλωσύνες και αυτά εδώ τα πράγματα, πιστεύω ότι ήταν οδηγία Θεού, γιατί εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι ήταν από το Θεό. Θα δούμε στη συνέχεια της ομολογίας μας, δηλαδή ότι όντως ήταν από το Θεό. Γιατί εκείνο το διάστημα ακριβώς γνωρίζει τον κύριο Η η σύζυγος. σύζυγός μου, η Μάλιστα. Ντίνα. Ωραία, δόξα τω Και έτσι το πήρα εγώ ότι ήταν 100% από το Θεό και άκουσε τις προσευχές μου. Αμήν. Ναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέχρι τώρα ο αδερφός, ο Γιώργος μας έχει εξιστορήσει τα γεγονότα της ζωής του, πώς έφτασε μέχρι τη στιγμή που γνώρισε τη σύζυγό του, πώς πραγματικά κατόπιν προσευχής ο Θεός τον οδηγούσε και του απαντούσε στα αιτήματά του. Τώρα εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα μέχρι να συνεχίσουμε και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια με τη συνέχεια της ομολογίας του αδερφού Γιώργου και της αδερφής μας Δίνας. Με τη σιρήνη στα φτερά.
έχουμε φτάσει στο σημείο που μετά από μια προσευχή που έκανε ο αδελφός μας Γιώργος, συνάντησε την σύζυγό του και θέλουμε στη συνέχεια να ακούσουμε την ιστορία, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Για πέστε μας. Εκείνο το διάστημα που είχαμε δώσει εμείς αμοιβαία υπόσχεση μεταξύ μας, και εγώ ήδη άρχισα να εργάζομαι στην εταιρεία αυτή, η σύζυγός μου γνώρισε τον Κύριο και εκείνο, ακριβώς αυτό το διάστημα, μία πρώτη ξαδέρφη της μίλησε ότι γνώρισε τον αληθινό Θεό, τον Κύριο, και ότι υπάρχει μία συνάθρηση ανθρώπων οι οποίοι προσεύχονται, πιστεύουν πάρα πολύ δυνατά στο Θεό και ο Θεός ενεργεί ανάμεσά τους. Και την παρότρινε, έλα να γνωρίσεις. Η Ντίνα δεν είχε σχέσεις πολύ με εκκλησία όπως εγώ, έτσι, που οι γονείς μου και εγώ είχα, ας πούμε, της Κυριακής τον εκκλησιασμό που αν δεν πήγαινα ένιωθα κενό και τα λοιπά. Δεν ήταν έτσι πολύ δεμένη και μάλιστα στην αρχή λέει, όχι τώρα άσε με, λέει, τι να, που θα με πας και τώρα και αν θα μάθει ο Γιώργος και θα έχουμε τίποτα προβλήματα και τα λοιπά. Αλλά στο τέλος δέχτηκε και πήγε. Οπότε εκεί είδε πράγματι το χέρι του Θεού και ήρθε στη συνέχεια και μου είπε, ξέρεις, πήγα εκεί και γνώρισα τον Θεό ο οποίος είναι ζωντανός. Όταν άκουσα εγώ, λέω, τι ζωντανός, λέω, ο Θεός, λέω, ο Χριστός, λέω, πέθανε, σταυρώθηκε και τελείωσε. Όχι, λέει, μα το γράφει ο Λόγος του Θεού, να έχεις ένα Ευαγγέλιο, να δούμε από μέσα ότι τα γράφει αυτά τα οποία γίνονται. Λέω, έχω. Και είχα την Καινή Διαθήκη αυτή που είχα αποκτήσει στο γυμνάσιο, διαλληλογραφίας, την ανοίγουμε και την ανοίξουμε. Μπορεί να την διαβάζαμε, μπορεί να την είχαμε, αλλά δεν τη μελετούσαμε και δεν είχαμε αυτή την πίστη και τη γνώση ώστε να ανοίγει η διάνοιά μας, να καταλαβαίνουμε τα γεγραμμένα. Δεν μπόρεσα να συζητήσω, να κάνουμε μια συζήτηση, να βρούμε κάποια λύση, κάποιες απαντήσεις, και έτσι την κλείσαμε και λέω, άσε τώρα, τι θέλεις να μπλέξεις, καλά δεν είμαστε. Και μου λέει, καλά, αλλά άρχισε μετά να πηγαίνει χωρίς εμένα να με πληροφορεί πλέον σε λεπτομέρειες για την σύναξη αυτή για αρκετό καιρό, μέχρι ότου είδε να ενεργεί ο Κύριος πολύ δυνατά, οπότε δεν μπορούσε πλέον και άρχισε να μου λέει τις εμπειρίες της. Βέβαια, εγώ παρέμεινα για 5 χρόνια έτσι σε αυτή την πίστη που ήξερα εγώ από τους γονείς μου, σε αυτή την παράδοση. Θα μας τα πείτε. Αδελφή Ντίνα, για πέστε μας λοιπόν και εσείς τώρα με τη σειρά σας, θέλουμε να μας πείτε πώς ήταν η παιδική σας ηλικία, πώς μεγαλώσατε, τι βιώματα είχατε εσείς. Όπως μας είπε και ο αδελφός ο Γιώργος, θέλουμε και εσείς να μας πείτε την ιστορία με τη σειρά, πώς ήσασταν από την αρχή, από τα παιδικά σας χρόνια κι εσείς. Σας καλωσορίζω στο σπίτι μου και ευχαριστώ τον Κύριο που μου δίνετε μια άλλη ευκαιρία, ακόμη μια ευκαιρία, να ομολογήσω το όνομα του Κυρίου. Κατάγομαι και εγώ από την Κασάνδρα Χαλκιδικής, από ένα χωριό της Κασάνδρας Χαλκιδικής. Εκεί έζησα τα παιδικά μου χρόνια σε μια οικογένεια τυπικά ορθόδοξη χριστιανή. Είχα μια πολύ ήσυχη παιδική ηλικία. Είχα 2 γονείς πολύ καλούς. Εργαζόταν για να έχουμε τα απαραίτητα. Ήταν ηθική, ήσυχη οικογένεια. Και ευχαριστώ τον Κύριο γι' αυτό. Μαζί με τον αδελφό μου, 2 αδέλφια ήμασταν. Έχω ένα σημαντικό γεγονός στην παιδική μου ηλικία που το κρατάω από τα 10 μου χρόνια μέχρι και σήμερα. Είχα αρρωστήσει με μια παιδική ασθένεια και όταν στην αποθεραπεία μου άφησε λεύκωμα και έπρεπε να κάνω μια αυστηρή δίαιτα και ήταν περίοδο του Πάσχα που ήταν πολύ δύσκολο, δεν έπρεπε να τρώω κρεατικά, έπρεπε να τρώω
συγκεκριμένες τροφές, ανάλατες, και ήταν πολύ δύσκολο να βλέπεις τους άλλους να τρώνε τα πασχαλινά τα φαγητά και εγώ να τρώω ανάλατο ψωμί, ανάλατο μακαρόνι και κάτι τέτοιο. Και έλεγα δώστε μου να φάω και ας πεθάνω. Βλέπω ένα ενείπνιο, στη 10 ετών ήμουνα. Είδα ότι πήγα στην Ορθόδοξη την Εκκλησία με ένα καλαθάκι αυγά, κρατούσε συγκεκριμένα, και πάω μπροστά στην εικόνα του Χριστού. Και βγαίνει ο Κύριος ζωντανός μέσα από την ωραία πύλη που λένε, από την πύλη την ιδρική, με παίρνει από το χέρι, με βγάζει έξω από την Ορθόδοξη την Εκκλησία και μου λέει ο Κύριος, πήγαινε τώρα, θα γίνεις καλά και όταν μεγαλώσεις θα γίνεις καλό παιδί. Αυτό το κράτησε στην καρδιά μου. Και πράγματι, μετά από λίγο κάναμε τις εξετάσεις και ήμουν καλά. Αυτό το κράτησα στην καρδιά μου και το κρατάω ακόμη, γιατί ήταν πραγματικά ένα σημαντικό γεγονός από τα 10 μου χρόνια και εγώ όταν έγινα 20 ετών γνώρισα τον Κύριο. Λοιπόν, τελείωσα το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, ήσυχα, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο, με τα παιχνίδια, δεν μας στερούσαν τίποτα οι γονείς μου. Δεν είχα κάτι ιδιαίτερο, μια πολύ ήσυχη ζωή. Έδωσα εξετάσεις, πέρασα εδώ στη Θεσσαλονίκη στη Σχολή Μεών. Όταν ήμουν στο τρίτο έτος, μιλάω τώρα για το 1972, γνώρισα το Γιώργο, όπως είπε, ότι πηγαίναμε, συνταξιδεύσαμε στο λεωφορείο, πήγαινα στην Κασάνδρα, είχα ένα ρεπό και πήγαινα και τον είδα εκεί, καθόταν σε ένα τραπεζάκι, καθόμουν εγώ μάλλον σε ένα τραπεζάκι και ήρθε, κάθισε δίπλα μου. Μου λέει, μπορώ να καθίσω, λέω, καθίστε. Και όταν φώναξε για να ταξιδέψω στο χωριό μου, είδα που ερχόταν και εκείνος και ήρθε, κάθισε δίπλα μου. Εκεί μιλήσαμε, μου είπε τι σπούδασε, από πού είναι και είπα και εγώ τα δικά μου. Μετά όταν επέστρεψε, επειδή εγώ ήμουν εσωτερική στη σχολή, δεν έβγαινα έξω κάθε 15 μέρες και αυτά, είχαμε μια σχεδόν σαν αλληλογραφία μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, βγήκαμε, συναντηθήκαμε μια φορά έξω. Είπαμε, ήμουν λίγο επιφυλακτική και γιατί γνωρίζεις έναν άνθρωπο, δεν ξέρεις από πού τον ξέρεις, πώς γίνεται. Σιγά σιγά ύστερα είχε πάει στην Αθήνα, είχαμε μια αλληλογραφία αυτό στη σχολή. Αποφασίσαμε να έρθουν να μας ζητήσουν, να δώσουμε λόγο. Ήρθε ο πατέρας του, πήγε στο σπίτι μου και με ζήτησε από τους γονείς μου. Είχα πει εγώ τους γονείς μου, γνωρίζω ένα παιδί. Καλό παιδί φαίνεται, πας περιπτώσει. Πιο πολύ διαλληλογραφίας δηλαδή γνωριστήκατε. Ναι, δεν είχαμε και μετά, εγώ έβγαινα πολύ αραιά, δεν ήμουν έξω, ας πούμε, στη σχολή. Το διάστημα αυτό επέτρεψε κάτι ο Κύριος, στη σχολή που ήμουνα μέσα, ράγησε η σχολή σε ένα σημείο που το θεώρησαν επικίνδυνο αυτό και έπρεπε να βγούμε εμείς εξωτερικές. Και πήγα στην ξαδέλφη μου να με φιλοξενήσει για 15 μέρες. Εκεί η ξαδέλφη μου πήγαινε σε μία συνάθρηση που μιλάω για το 72, που δεν υπήρχε ακόμη εκκλησία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πήγαινε σε μια συνάθρηση που προσευχότανε, μιλούσε το Πνεύμα του Άγιου, μου λέει, έλα να δεις, υπάρχουν γυναίκες που είναι αγράμματες και μιλούν ξένες γλώσσες. Εγώ περίεργη, σε αυτά είμαι λίγο περίεργη, έτσι λέω, θα έρθω να δω. Είπα στο Γιώργο, μου λέει, μην μπλέκεις με τέτοια πράγματα. Εγώ όμως πήγαινα. Πήγα και με την πρώτη φορά που πήγα, με άγγιξε ο Κύριος. Πήγα μοντέρνα, βαμμένη, με μίνι, όπως είναι μια κοπέλα 20 ετών. Πώς είναι, 20 ετών. Και από το κλάμα, αμέσως αναγεννήθηκα και από το κλάμα άρχισαν να τρέχουν οι μπογιές, τα χρώματα, τα μάτια μου. Ήμουν σαν καρναβάλι, επιτρέψτε μου να το πω. Μου δώσαν λίγο θάρρος οι αδελφές, ήταν πολύ λίγα άτομα, ήταν γύρω στα 15 άτομα, σε ένα σπίτι μαζευόμασταν το 72, δεν υπήρχε συνάθρηση. Και με δώσαν θάρρος, μετά ξαναπήγα πάλι η δεύτερη φορά, άρχισε όταν πέρασε το σώμα και το αίμα από μπροστά μου που μοίρασαν, εγώ αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα, αισθάνθηκα πολύ αμαρτωλή και τους λέω θέλω και εγώ να γίνω αδελφή σας.
Από τη δεύτερη φορά ήδη δηλαδή είχατε Αδελφέ, αναγεννηθεί. αυτό έγινε τον Αύγουστο του 72 και μέχρι τις 28 Οκτωβρίου είχαν τελειώσει τα πάντα, είχαν γίνει τα πάντα. Αναγέννηση, βάπτιση με πνεύμα Άγιο, βάπτιση στο νερό, αραβώνες, όλα μέσα σε 1,5 μήνα έγιναν, σε 2 μήνες. 2 μήνες έγιναν τα πάντα στη ζωή μου. Έπρεπε εγώ να δώσω για πτυχίο. Ήμουν στο τρίτο έτος. Έπρεπε να διαβάσω για πτυχίο. Έπρεπε να ετοιμαστώ για τον αραβώνα, αλλά αυτά θα τα αφήσουμε στην άκρη. Έπρεπε τα πνευματικά. Αναγεννήθηκα αμέσως. Μετά σε μια συμπροσευχή που είχαμε, έμενα στις ξαδέλφους μου το σπίτι που σας είπα, πέσαμε στα γόνατα να προσευχηθούμε και ενώ προσευχόμασταν εκεί άρχισε να μπερδεύεται η γλώσσα μου και έρχεται ο Κύριος ο ζώντανος μπροστά μου που στον περιγράφει στην Αποκάλυψη χωρίς να ξέρω εγώ ούτε οράσεις, ούτε τίποτα. Δεν ήξερα. Σας είχα πει ότι είχα πάει 2 ή 3 φορές στη συνάθρηση αυτή. Και όπως το περιγράφει στην Αποκάλυψη ο Κύριος μπροστά μου, έλαμπε το πρόσωπό του, δεν μπορούσα να το δω. Φορούσε ένα ποδήρι χιτώνα λευκό. Στη μέση του είχε ένα σχοινί χρυσό σαν ζώνη και ήταν ένα κλειδί τεράστιο τόσο και από το χέρι του άλλου κρατούσε το λόγο και λέω «Κύριε, εσύ είσαι, αν είσαι εσύ δείξε μου ένα σημείο». Και μου δείχνει τις σουλές του εκείνη την ώρα. Με το που βλέπω τις σουλές του αμέσως πληρώνομαι με πνεύμα Άγιο. Με πνεύμα Άγιο και με δύναμη και με προφητεία. Ήταν ανατριχιάζω, ήταν συνταρακτικά γεγονότα για μένα. Δηλαδή δεν ήταν σιγά σιγά και προοδευτικά να καταλάβω τι είναι την αναγέννηση, το βάπτισμα πνεύμα Άγιο, οι οράσεις, οι προφητείες, τα πάντα. Και εκεί μου μίλησε ο Κύριος και για τον Γιώργο και μου είπε ότι είναι δικός μου και εγώ θα τον προσθέσω. Μετά, στο διάστημα αυτό, μετά βαφτίστηκα σε ένα σπίτι, σε μια μπανιέρα, γιατί δεν υπήρχε, σας είπα, με έναν παππού. Με τις αδελφείς της Κικής τους να ακούσει τον πατέρα. Βαφτίστηκαμε μαζί. Το 72. Στο διάστημα αυτό έδωσα το πτυχίο, πήρα το πτυχίο στη σχολή. Αραβωνιαστήκαμε. Όλα μαζί σας είπα, έγιναν αυτά. Ο Γιώργος δεν ήξερε και πολλά πράγματα, γιατί ήταν και στην Αθήνα ένα διάστημα. Ήταν στην Αθήνα, εγώ στη Θεσσαλονίκη είχα την ευκαιρία κάποιες Κυριακές που πήγαινα. Μετά όμως, αφού πήρα, βαφτίστηκα στο νερό και με πνεύμα Άγιο, αραβωνιαστήκαμε. Ήρθε η ώρα να πάω να κάνω την πρακτική μου άσκηση. Και ενώ ζητούσα, γιατί λέω το Γιώργο, ήταν συνδιορισμένο στην Αθήνα ο Γιώργος, του λέω πήγαινε στην Ξάνθη και θα κάνω τα χαρτιά μου και εγώ να έρθω στην Ξάνθη. Και ενώ δήλωσα Ξάνθη να πάω να κάνω την πρακτική μου, με στέλνουν στην Άρτα. Εκεί βέβαια είχα το πνεύμα του Άγιο και με ήλεγχε, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ας πούμε έτσι, ελεγχόμουν, είχα φόβο Άγιο, διάβαζα τη γραφή όσο μπορούσα, αλλά άρχισε σιγά σιγά να κρυώνει η καρδιά μου γιατί δεν μπορούσα, δεν είχα επαφή με κάποιον να μου μιλήσει, να μου πει κάτι, να πάω σε μια συνάθρηση, κάτι τέλος πάντων. Αλλά δεν μπορούσα τίποτα, ας πούμε έτσι, φοβόμουν, είχα φόβο Άγιο, φοβόμουν πάρα πολύ, με ήλεγχε το πνεύμα το Άγιο. Αλλά δεν μπορούσα έτσι να διαβάσω μετά, άρχισα να μην θέλω να διαβάσω πολύ και άρχισε να περνάει ο χρόνος. Πέρασε ένας χρόνος στην Άρτα και ήμουν λίγο μακριά από τον Κύριο σε αυτό το διάστημα. Μετά, όταν επέστρεψα, τελείωσα την πρακτική μου, γύρισα εδώ και παντρευτήκαμε με τον Γιώργο. Παντρευτήκαμε. Και πήγαμε στην Ξάνθη για ένα διάστημα. Μετά εγώ διορίστηκα σε ένα ερωτικό ιατρείο στην Αυλή Καβάλας. Και σε αυτό το διάστημα με κάλεσαν άρχισαν να με πλησιάζουν οι αδελφές. Μετά από 1,5 χρόνο περίπου. Να με πλησιάζουν οι αδελφές, να μου λένε έλα στο σπίτι μας, να τα ξαναπούμε, να βρεθούμε. Και πήγα στη Κική στο σπίτι και άρχισε η καρδιά μου σιγά σιγά να ξαναζεσταίνεται πάλι. Αλλά το θαυμαστό είναι ότι είχα πολύ δύναμη. Ο Κύριος που με επισκέφθηκε πάλι το Πνεύμα του Άγιο με πολύ δύναμη.
Θυμάμαι, ήμουν έγκυος και είχα τόση δύναμη που σε μια προσευχή έτσι νόμιζα θα κατέβει ο ουρανός κάτω. Με πολύ δύναμη με επανήλθε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί δεν προσευχόμουν και σε αυτό το δήμα. Φοβόμουν, δεν ξέρω. Η άγνοια καμιά φορά δημιουργεί πολλά προβλήματα. Και έτσι άρχισα πάλι να επανέρχομαι στην εκκλησία της Καβάλας, εκεί με τις αδελφές. Πήρα και απόσπαση εγώ από το αγροτικό ιατρείο μέσα στην Καβάλα. Και μετά αρχίσαμε πάλι, όλες οι αδελφές ενωθήκαμε με την... Τότε ήταν η Ευαγγελίτσα, άρχισε να μιλάμε με την αδελφή, την Ευαγγελίτσα του αδελφού Χρήστου για τον Κύριο. Πίστεψε και η Ευαγγελίτσα και είχαμε μια ωραία κοινωνία, η αδελφή, η Κική του Ραγκούσου, του Αντώνη, η αδελφή και πολλές άλλες αδελφές. Μαζευόμασταν στο ένα σπίτι, μια στο άλλο σπίτι για συμπροσευχές. Θυμάμαι συγκεκριμένα όταν έφευγε ο Γιώργος για να κάνει υπερορίες, πήγαινε στο ίδιο, οι αδελφές έρχονταν, κάναμε προσευχή. Ο Γιώργος ανέβηκε και στο άλλο πεζοδρόμιο κατέβαιναν οι αδελφές, χωρίς να γνωρίζει ο Γιώργος τίποτα, δεν τις έβλεπε. Και έτσι σιγά σιγά αυξήθηκα και αυτά. Σε αυτό το διάστημα, ο Γιώργος, λέει το Γιώργο, πάρε και το παιδί, άρχισε να με αφήνει να πηγαίνω και στην εκκλησία. Κρατούσε... Είχατε καθημερινά προσευχές στα σπίτια? Όχι κάθε μέρα, αλλά όταν μας δίνονταν ευκαιρία, γιατί πηγαίνουμε και στην εκκλησία. Έπειτα είχαμε, ναι, όταν μας δίνονταν ευκαιρία, είχαμε. Τις μέρες που δεν είχαμε εκκλησία, μια στο ένα σπίτι, μια στο άλλο. Και ήταν έτσι, έρχονταν με δύναμη το Πνεύμα το Άγιο, μας μιλούσε, μας ενίσχυε. Ήταν ωραία. Περάσαμε πολύ ωραία. Τώρα, αν θέλει να συνεχίσει. Αυτή ήταν δηλαδή η περίοδος που ο Θεός πραγματικά σας ενίσχυε με τις προσευχές. Στην προσευχή ήταν η παρουσία πολύ, πολύ έντονη του Θεού μέσα στις ναι. συναθρήσεις αυτές. Ναι. Έτσι καταλαβαίνω. Μετά, εκεί στην Καβάλα, πηγαίναμε σε μία συνάθρηση, η οποία δεν είναι της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας. Ήταν της Πεντηκοστής, αλλά μιας άλλης ομολογίας. Εκεί κάτι δεν αναπαυόμουν, δεν ξέρω γιατί, κάτι δεν μ' άρεσε, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη έβλεπα άλλα πράγματα, δεν έβλεπα γυναίκες να διδάσκουν και εκεί έβλεπα άλλα πράγματα που δεν μου άρεζαν, δεν ήταν κάτι που... Το λέει ο λόγος του Θεού. Το λέει και ο λόγος του Θεού εξά. Βέβαια. Και εκεί έτσι λίγο ήμασταν προβληματισμένοι να δούμε τι θα γίνει και κάποια στιγμή που ήρθε μία γυναίκα να μας κάνει την ομολογία της και ανέβηκε στον Άμβονα και κάτι όργανα από εκεί που βάλανε. Ήμασταν όλοι, είχαμε παγώσει. Θα σας το πει και ο αδελφός ο Γιώργος στη συνέχεια αυτά ίσως. Και μου δείχνει ο κύριος μια όραση. Μου δείχνει τον αδελφό, τον Σάββα, τον Μύρογλου. Τον κρατούσε ο κύριος από το χέρι. Με μία θοδές με λουλούδια ήρθε ο κύριος. Τα δίνει στον αδελφό, τον Σάββα, τον Μύρογλου. Και μας παίρνει από το χέρι όλους και ο ένας δεμένος, ο ένας κρατούσε το χέρι του άλλου και μας έβγαλε από την εκκλησία εκείνη. Και εκεί πήραμε τη μαρτυρία ότι έπρεπε να φύγουμε από εκείνη τη συνάθρηση και αρχίσαμε, ψάξανε να βρουν ένα χώρο να κάνουμε την συνάθρηση και έτσι ξεκίνησε η εκκλησία του, που είναι τώρα σήμερα ο αδελφός ο Χρήστος, ο Χρήστος. Ήταν δηλαδή τότε... τα σπάργανα εκείνης της εκκλησίας που εσείς είχατε μπει μέσα. Της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας ήταν και τα σπάργανα της Θεσσαλονίκης και τα σπάργανα της Καβάλας. Ναι. Ήσασταν από την αρχή δηλαδή στην εντιγενέσια αυτών των εκκλησιών. Εκείνο ο αδελφέ που μου άρεσε πολύ και μου αρέσει ακόμη είναι η ορθοτόμηση του λόγου. Δεν θέλω αυτό που λέει ο λόγος του Θεού είναι ναι και αμήν. Δεν μ' αρέσει να φαρδίνουμε την οδό μας. Δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Δηλαδή, έστω και 5% λέω εγώ να έχω δίκιο και 95% να έχουν οι άλλοι δίκιο, αυτά τα 5% δεν μπορώ να τα διακινδυνεύσω εγώ για τη ζωή μου. Γιατί είναι αιώνια ζωή. Δεν είναι σήμερα ούτε αύριο. Και ο λόγος του Θεού είναι αυτός που μας... δίνει, ας πούμε, τον τρόπο και την πηξίδα για να περπατήσουμε. Είναι ο λόγος του Θεού που μας οδηγεί. Στενή είναι οδός, λέει, τεθλιμμένη, αλλά η φέρουσα στην αιώνια ζωή. Αν αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε, τα λίγα που μας λέει σήμερα, πόσο αν θα έρθουν οι διωχμοί και οι δυσκολίες, δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει, τι θα κάνουμε. Και αυτό προσπάθησα τα παιδιά μου, τα παιδιά μας,
προσπαθήσαμε να τα διδάξουμε και να τα μεταφέρουμε τώρα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Πιστεύω ότι καταφέραμε. Αμήν. Και αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω είναι ότι εσείς ήσασταν από την αρχή ναι. Με αυτή την πορεία, δηλαδή την ασάλευτη πορεία, από την αρχή έτσι το επιλέξατε ναι, να ακολουθήσει ακριβώς το Λόγο του Θεού. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Θα πάω εδώ, θα πάω εκεί, θα πάω παραπέρα. Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι πάντα τη μητέρα μου που έλεγε, πέτρα που κυλάει, ρίζες δεν πιάνει. Οπότε κάπου θέλω να είμαι ριζωμένη, θέλω να έχω το έδρανό μου εκεί να κάθομαι. Πάντα δεν αλλάζω θέση. Μ' αρέσει αυτή, μ' αρέσει η τάξη και η... Και βέβαια ο Θεός σας έδωσε και ένα σύζυγο, τον, ο οποίος θα μας πει και στη συνέχεια βέβαια πώς προστέθηκε και αυτός, ο οποίος πιστεύω ότι είχατε την ίδια άποψη, ήσασταν ναι. σύμφωνοι και οδηγηθήκατε έτσι από τον Θεό. Πώς σας οδήγησε ο Θεός. Ωφέλησε αυτό το ότι είχε και ο Γιώργος είχε φόβο Θεού από μικρός. Πάντα του άρεσε η Εκκλησία, πάντα μου έλεγε την Εκκλησία. Και αυτό εσείς, ήταν συνετέλεσε πολύ. Πέστε μας λίγο για τη βάφτισή σας στο νερό, πώς αποφασίσατε να βαφτιστείτε στο νερό. Δεν είχα περιθώριο. Είχα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Είχα αναγεννηθεί. Δεν είχα περιθώριο. Έπρεπε να φύγω. Πρώτα βαφτιστήκατε δηλαδή στο Πνεύμα το Άγιο. Ναι. Και μετά θα έφευγα. Εγώ θα πήγαινα από τη Θεσσαλονίκη. Θα έφευγα. Δεν ήξερα που θα πήγαινα. Ναι. Δηλαδή, όχι τα έκανα αυτό. Ο Κύριος ανάγκασε την κατάσταση. Γιατί αδερφέ, αν εγώ δεν είχα το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να μείνω 1,5 χρόνο μακριά από εκκλησία, μακριά από αδελφούς, ολομόναχη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να μείνω. Ήταν αυτό που με έλεγχε, που με έδινε δύναμη να προχωρήσω, έστω μα την αδυναμία μου αυτή. Αυτά έγινα σε, να σας είπα, 1,5-2 μήνες, αλλά και έτσι το βλέπω τώρα, έτσι έπρεπε να γίνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια την ομολογία των αδελφών μας. Θα μας εξιστορίσουν τα υπόλοιπα γεγονότα τους και θα ακούσουμε τι έχει κάνει ο Θεός στη συνέχεια με την οικογένεια.